άτυπες συναντήσεις και προσπάθειες για τον καταλληλότερο συντονισμό που αφορούν την αντιπυρική περίοδο, αλλά φυσικά και τις κατάλληλες εργασίες για τους δασικούς δρόμους. Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας λοιπόν προετοιμάζεται σιγά σιγά για την ολοκλήρωση των εργασιών με τη συμβολή όλων των αρμόδιων φορέων για τους καθαρισμούς των δασικών δρόμων. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, Δήμη, αλλά φυσικά και το Δασαρχείο προσπαθούν με όλες τις δυνάμεις τους να ολοκληρώσουν τους συγκεκριμένους καθαρισμούς. Όπως μου είπατε και μου θέσατε κάποια ερωτήματα του τι γίνεται με τους δασικούς δρόμους, σας είχα πει πριν λίγο καιρό ότι οι δασικοί αγροτικοί δρόμοι είναι σε άσχημη κατάσταση. Σε συνεννόηση λοιπόν με την τοπική αυτοδιοίκηση, τόσο με τον κύριο Μουριάδη, όσο και με τον κύριο Αντωνιάδη, με την αντιπεριφέρεια, μπήκαμε στην διαδικασία και καθίσαμε στο τραπέζι, υποθήκαν τα προβλήματα για τους δασικούς δρόμους, έγιναν εργασίες, είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο των δρόμων, υπάρχει βατότητα και συνεχίζουμε ακόμα και σήμερα, όπου αντιμετωπίζουμε ή βρίσκουμε κομμάτια τα οποία είναι ακατάλληλα για τη διέλευση των οχημάτων, μπαίνουμε, όπως σας είπα, στην διαδικασία της αποκατάστασης του δρόμου. Πρέπει να τονίσετε ότι σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, η ολοκλήρωση των εργασιών μάλλον θα γίνει τέλη Αυγούστου, αν και υπάρχει φιλοδοξία να ολοκληρωθούν νωρίτερα, καθώς τα διαχρονικά προβλήματα που αφορούν τα κατάλληλα κονδύλια για την βοήθεια του Δασαρχείου για τους καθαρισμούς, αλλά και των υπόλοιπων εργασιών και το θέμα του προσωπικού, για ακόμα μία χρονιά βρίσκεται γνωστά εμπόδια. Οι συγκεκριμένες εργασίες για τους δασικούς δρόμους γίνονται από το Δασαρχείο και με τη βοήθεια και τη συμβολή των Δήμων και της Πυροσβεστικής, κύριε Τσικητά. Πρωτίστως θέλω να πω ότι ο Δήμος περισσότερο και σε λίγο καιρό περιμένω την επόμενη εβδομάδα και το Δασαρχείο σε κάποιες επικοινωνίες που είχα μαζί τους θα βοηθήσουν και αυτοί στην αποκατάσταση του δρόμου, θα βγάλουν δικά τους μηχανήματα έξω και όπου έχουμε εντοπίσει και τους ενημερώνουμε ότι αυτό το κομμάτι θέλει κάποιο άνοιγμα ή στροφή του ή υπάρχει νεροφαγιά που λέμε, μπαίνουν και αυτή στην διαδικασία από την άλλη εβδομάδα, όπως σας είπα, για να γίνει η αποκατάσταση του δρόμου. Αγώνας δρόμου από το Δασαρχείο Καβάλας για να υπάρξει καταλληλότερη προετοιμασία όσον αφορά τους δασικούς δρόμους. Σύμφωνα με ασφαλείς δημοσιογραφικές πηγές, η διάνοιξη των δρόμων πρόκειται να γίνει, κυρίες και κύριοι, μέχρι τέλη Αυγούστου και να υπάρχει ένα καλό αποτέλεσμα για το δασικό δίκτυο. Από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να σημειωθεί και να τονιστεί είναι ότι πρέπει άμεσα να γίνει στελέχωση του Δασαρχείου Καβάλας με νέο προσωπικό, με νέες προκηρύξεις, αλλά φυσικά και μια καταλληλότερη οργάνωση όσον αφορά τους πρόχειρους διαγωνισμούς για τον εξοπλισμό αλλά και την διαχείριση των κονδυλίων. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα θα υπάρξει και βοήθεια και από τον Δήμο Νέστο, έχουμε μάθει. Και ταυτοχρόνως, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, έχουμε ενημερωθεί ότι ολοκλήρωση των εργασιών, κύριε Μπαλατσούκα, θα γίνει τέλη Αυγούστου. Ισχύει αυτό? Ναι. Ακούστηκε, περιμένω να γίνει νωρίτερα εγώ. Mm-hmm. Απλά σας είπα, επειδή ήταν πολύ μεγάλο το κομμάτι όσον αφορά τον νομό και όχι μόνο στην Καβάλα. Mm-hmm. Ήδη στο παιχνίδι, εντός εισαγωγικών, όταν λέω στο παιχνίδι, έχουν μπει βεβαίως και η Δήμη και η Αντιπεριφέρεια. Mm-hmm. Και γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ούτως ώστε να γίνει η πλήρης αποκατάσταση των δρόμων. Γιατί, όπως γνωρίζετε, είχε βρέξει νωρίτερα, γίναν ζημιές. Προσπαθούμε να γίνουν οι αποκαταστάσεις, η αποκατάσταση σε όποιο κομμάτι του δρόμου βρήκαμε και συνεχίζουμε. Mm-hmm. Βεβαίως, σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα να πω ότι μας βοηθάει και ο καιρός. Έχουμε κάποιες υψηλές θερμοκρασίες, είναι αντιμετωπίσιμες και ανάλογα βεβαίως και με τους δείκτες. Η διασπορά από εμάς ως περιοριστική υπηρεσία και ως υπηρεσία του νομού Καβάλας γίνεται και η διασπορά των περιπολικών. Ανάλογα με το δίκτυο, όπως σας είπα, γίνεται και η διασπορά ακόμα μεγαλύτερη στις περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα.